9 χρόνια απορίας και 2 χρόνια απουσίας λόγω της πανδημικής κατάστασης και ένα μαγικό φεστιβάλ που παντρεύει μοναδικά τον τσακώνικο πολιτισμό και τα σύγχρονα μουσικά ακούσματα ετοιμάζεται να ξεκινήσει. Κινηματογραφικές προβολές, εκθέσεις ζωγραφικής, υφαντική τέχνη, τόσα και τόσα άλλα θα γίνουν αυτές τις επόμενες 4 ημέρες στο Λεωνίδιο. Βέβαια, δεν θα λείψουν και οι γαστρονομικές εμπειρίες με κεντρικό άξονα τη Μελιτζάνα. Εξού και το όνομά του. Καλωσορίσατε στο Μελιτζάζ! Λεωνίδιο, η πρωτεύουσα της επαρχίας της Κοινουρίας, πρωτεύουσα του Δήμου Νότιας Κοινουρίας, απλώνεται μεγαλόπρεπα από τη θάλασσα μέχρι τους πρόποδες του Πάρνωνα. Στον έφορο κάμπο της περιοχής καλλιεργείται η περιβόητη γλυκιά τσακώνικη μελιτζάνα, προϊόν προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης που έχει κάθε καλοκαίρι την τιμητική της. Για αυτή την περίφημη τσακώνικη μελιτζάνα και το φεστιβάλ που ενέπνευσε, ταξιδέψαμε κι εμείς μέχρι το Λεωνίδιο για να ζήσουμε την εμπειρία Μελιτζάζ. Το φεστιβάλ Μελιτζάζ Λεωνιδίου είναι μια πολύχρωμη πολυεθνική συνέβρεση πολιτισμών στην πρωτεύουσα της Τσακωνιάς. Προσκεκλημένοι, οι καλλιτέχνες και ο σεφ συνεισφέρουν στη γιορτή με μουσική, χορό, πολιτισμό και γεύσεις. Διάσπαρτες εκδηλώσεις απλώνονται στα σοκάκια, στις πλατείες και τα πυργόσπιτα του παραδοσιακού γραφικού οικισμού του Λεωνιδίου, συναυλιακές σκηνές δρόμου στείνονται σε όλη την πόλη του Λεωνιδίου, οι δρόμοι μετατρέπονται σε open air bar και το street food αποκτά άλλη διάσταση. Αφορμή και οδηγός η περίφημη pop τσακώνικη μελιτζάνα Λεωνιδίου. Το Μελιτζάζ 2022, μετά από 9 χρόνια ζωής και 2 χρόνια απουσίας λόγω πανδημίας, επέστρεψε με τη 10η διοργάνωσή του, προσφέροντας όμορφες εμπειρίες στους επισκέπτες του. Εξερευνά την πόλη και απολαμβάνει μουσικές και εκδηλώσεις στα σοκάκια και τις πλατείες, ανοίγει και επισκέπτεται τα 200 ετών αρχοντικά και τα πυργόσπιτα του Λεωνιδίου. Η φετινή επανένωση φέρνει ξανά κοντά τους επισκέπτες του φεστιβάλ, γεμίζοντάς τους δρόμους και τα αρχοντικά με μνήμες, ιστορίες, αρχαιακό υλικό και νέες καλλιτεχνικές δημιουργίες, όπου το παραδοσιακό συναντά το σύγχρονο. Το καλλιτεχνικό πάντρεμα και τις πολιτιστικές δράσεις του Μελιτζάζ θα ακολουθήσουμε σε κάθε τους βήμα, προσπαθώντας να ζήσουμε κάθε λεπτό, να μην χάσουμε νότα, να μην αφήσουμε δημιούργημα που δεν θα το έχουμε δει, που δεν θα το έχουμε απολαύσει. Από την πρώτη μέχρι και την τέταρτη μέρα. Το Μελιτζάζ 2022 ξεκίνησε με ακούσματα ντόπιων καλλιτεχνών. Στη Φάμπρικα Πολιτισμού, η τρίφωνη μεικτή χοροδία ενηλίκων Νότιας Κοινουρίας συμπράττει με τη χοροδία Βόρειας Κοινουρίας, παρουσιάζοντας αγαπημένα τραγούδια από σύγχρονους νέους Έλληνες δημιουργούς υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Σταύρου Κουτίβα. Οι χοροδίες αποτελούνται από 17 χοροδούς κάθε μια. Oh,
Συνέχεια, στην πλατεία Μητρόπολης, η ανθρώπινη φωνή, το βιολί, το σαντούρι και το λαούτο συνθέτουν ένα υφάλμηρο ηχητικό τοπίο με τα τραγούδια και τους σκοπούς να εκφέρονται δημιουργικά με μαγιά από το παρελθόν και μυρωδιά της σημερινής μουσικής πραγματικότητας. Η μουσική, η Μαριάνθη Λιουδάκη, τραγούδι, Χριστίνα Κουκή Σαντούρη, Νίκος Αγγελόπουλος Λαούτο και Νίκος Μίλας Βιολί. Ο τελευταίος μας μίλησε για το μουσικό του αντάμωμα στο Melly Jazz. Το Melly Jazz, το φεστιβάλ, το ξέρουμε χωριστά τα μέλη. Έχουμε ξαναυπάρξει εδώ παλιότερα χρόνια. Σαν σχήμα είναι η πρώτη μας συμμετοχή. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας προσκάλεσαν. Αισθανόμαστε πολύ όμορφα εδώ. Μας φαίνεται πολύ οικείος, όλο το περιβάλλον οικείο. Τώρα η Αμορόζα, λοιπόν, επεξεργάζονται μουσικές κυρίως του Αιγαίου, όπου βρέχει η θάλασσα του Αιγαίου, και εδώ ας πούμε από μια έννοια, και στα παράλια της Μικράς Ασίας και τα νησιά του Αιγαίου γενικώς, Ανατολικό Αιγαίο και Κυκλάδες, και απαρτίζεται από το βιολί, το σαντούρι και το λαούτο, τρία όργανα χαρακτηριστική, ας πούμε, χαρακτηριστικός ήχος της ζυγιάς της νησιώτικης, πολύ πλούσιος και ολοκληρωμένος, διαχρονικός θα έλεγα. Αυτό, και εστιάζουμε πάρα πολύ στο να βγαίνει πάρα πολύ φυσικά αυτό το κομμάτι, δηλαδή ο ήχος αυτών των οργάνων να μπλέκονται έτσι αρμονικά και όμορφα, ας πούμε, έτσι φυσικά και αβίαστα μάλλον, πιο σωστά. Το Melly Jazz με ιδιαίτερες παράλληλες δράσεις αγκαλιάζει και τους μικρούς επισκέπτες του φεστιβάλ. Η Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Νότιας Πελοποννήσου και η Ελληνική Ορνηθολογική Εταιρεία στο Κέντρο Πληροφόρησης για τη Χλωρίδα του Πάρνωνα διοργανώσαν επιτραπέζιο παιχνίδι και εργαστήριο με ζωγραφική και κατασκευές αναφορικά με το Σπιζαετό, τον πιο δυναμικό ίσως από αετούς της Ελλάδας, και τα αρπακτικά πουλιά, ήδη που απειλούνται πλέον με εξαφάνιση. Για τους λιλιπούτιους λάτρεις του κουκλοθεάτρου, η καλλιτεχνική ομάδα Strigles παρουσίασε στη Φάμπρικα Πολιτισμού μια αστεία εκδοχή του γνωστού παραμυθιού με τα τρία γουρουνάκια και ζωντάνεψε με χειροποίητες κούκλες και πρωτότυπα αξεσουάρ την ιστορία, αναδεικνύοντας τις αξίες της αγάπης και της φιλίας και δημιουργώντας συναισθήματα έκπληξης, χαράς και ενθουσιασμού. Στο τέλος της παράστασης συναντήσαμε την κουκλοπαίχτρια κυρία Αγγελοπούλου Χριστίνα. Thanks.
οι λύκοι άραγε τρώνε τα φουρνάκια. Είμαι η Αγγελοπούλου Χριστίνα από την ομάδα Strigles, μια καλλιτεχνική ομάδα που εδρεύει στην Τρίπολη, που ασχολείται με καλλιτεχνικές δράσεις και τα τελευταία χρόνια με το κουκλοθέατρο. Βρίσκομαι στο Melly Jazz για αυτή την πολύ όμορφη γιορτή μαζί με τα τρία γουρουνάκια και τον κακό λύκο. Άραγε υπάρχει κακός λύκος. Η παράστασή μας είναι τα τρία γουρουνάκια και ο κακός λύκος είναι μια αστεία εκδοχή του παραμυθιού «Τα τρία γουρουνάκια». Συντελεστές, οι Strigles. Οι Strigles δρούν τα τελευταία 15 χρόνια και πρόκειται για τη μαμά, την κόρη και τη μικρή εγγονή. Το κουκλοθέατρο είναι ένα μέσο το οποίο περνάς όμορφα μηνύματα στα παιδιά με τον τρόπο που θέλεις, με τη χαρά που θέλεις και με την δράση που θέλεις. Φέτος θα κάνουμε την μικρή μας περιοδία σε όλη την Πελοπόννησο και θα πάμε και σε ένα φεστιβάλ στη Ζάκυνθο, στο Φεστιβάλ Παραμυθιού Ζακύνθου. Για τους μικρούς συνεφίλ, το ραντεβού κάθε βράδυ κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ ήταν στο πανέμορφο προαύλιο χώρο του Αρχοντικού Τζούχλου με προβολές από επιλεγμένες ταινίες του Cinemily Jazz. Σταθμός για το Melly Jazz 2022, το Παλαιό Γυμνάσιο Λεωνιδίου. Πρόσφατα ανακαινισμένο με στόχο την επανάχρησή του ως κέντρο διαχείρισης του αποθέματος βιόσφαιρας, το οποίο κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ φιλοξένησε δράσεις και εκθέσεις με κορυφαία παρουσία την έκθεση έργων σύγχρονης τέχνης της Μαρίας Βαρελά. Η Οικαστικός εξερευνά την τέχνη της τσακώνικης υφαντικής και σε συνδυασμό με την τσακώνικη διάλεκτο δημιουργεί έργα με γνώμονα και πηγή έμπνευσης στην πολιτιστική παράδοση της περιοχής. Η Μαρία Βαρελά εστιάζει στις δημιουργικές εφαρμογές των νέων τεχνολογιών, την υφαντική οπτικοποίηση δεδομένων και την παραγωγή σε συνεργασία με κοινότητες. Κυρία Βαρελά, πόσο δύσκολο είναι να μπλέκεις τις λέξεις μέσα στην ύφανση του αργαλιού και να κάνεις όλο αυτό το ωραίο δημιούργημα που εμείς έχουμε τη χαρά να στεκόμαστε τώρα μπροστά του? Το κείμενο πρέπει να το σκεφτούμε σαν text και το ύφασμα σαν textile, τα οποία έχουν κοινή ρίζα από το λατινικό texter που σημαίνει φαίνω. Οπότε η ιστορία του συνδέεται από πάντα. Εγώ ερχόμενη στο Λεωνίδιο για να δω την κάθε ύφανση, επειδή στο Λεωνίδιο έχουν το ξεχωριστό τρόπο να υφαίνουν σε κάθε το αργαλιό και όχι στον οριζόντιο καθιστό που είμαστε περισσότερο εξοικειωμένοι, ήρθα σε επαφή με τον τζακώνικο πολιτισμό που έχει την τζακώνικη υφαντική αλλά και την τζακώνικη διάλεκτο. Είναι μία διάλεκτος από τις ελάχιστες ελληνικές που σώζεται, διασώζεται και υπάρχουν ομιλητές ακόμα και σήμερα. Αυτό με εντυπωσίασε και σκέφτηκα λοιπόν πώς να τα ενώσουμε και τα δύο και να τα βάλουμε σε ένα υφαντό. Και υφάναμε αυτό το υφαντό, το οποίο έχει το παραδοσιακό τζακώνικο μοτίβο, το χεράκι. Είναι δουλεμένο με νήμα κανονικά, αλλά παράλληλα βάλαμε και σελίδες. Αυτά είναι χαρτί σελίδες από το λεξικό της τσακώνικης διαλέκτου. Είναι δύσκολο να υφάνεις το χαρτί? Μπορώ να φανταστώ πόσο εύκαμπτο είναι το ύφασμα, το textile, αλλά το text πάνω στο χαρτί είναι δύσκολο να μπει? Είναι μια παρέμβαση, είναι ένα υλικό το οποίο αυτή τη στιγμή γίνεται εικαστικό έργο και δεν μπορεί να είναι χρηστικό σε καμία περίπτωση. Είναι μια ομάδα γυναικών, η Αντάμα, και η παλαιότερη, η κυρία Βασιλική, δεν ήθελε να το πιάσει το χαρτί με τίποτα. Τα χέρια της τρέχανε πάνω στον αργαλιό, πολύ γρήγορα ήφαινε. Με το που έφτανε στο χαρτί, έλεγε: «Κορίτσια, αυτά είναι μοντέρνα, είναι δικά σας, πιάστε τα εσείς». Έτσι λοιπόν, υπάρχει για όλους ο σωστός τρόπος και το σωστό πράγμα να υφάνει. Άλλη το ύφασμα, άλλη το χαρτί. Η έμπνευση η δική σας ήρθε μέσα από την τσακωνιά. Είχατε ξανάρθει εδώ, είχατε μάθει για την τσακώνικη διάλεκτο. Όταν σας ζητήθηκε να συμμετέχετε στο Melly Jazz, ήταν κατευθείαν κάτι που γεννήθηκε στο μυαλό σας το τι θα κάνετε? Ως εικαστικός δουλεύω με την ύφανση και με κοινότητες γυναικών. Οπότε ταξιδεύω στην Ελλάδα και ψάχνω να βρω διαφορετικούς τόπους όπου διαχειρίζονται την υφαντική με διαφορετικούς τρόπους. Το Λεωνίδιο ξεχωρίζει. Τα τσακώνικα υφαντά είναι γνωστά για τον μοναδικό τρόπο ύφανσης.
Και όχι, δεν γνώριζα. Ήρθα εδώ για την ύφανση και ανακάλυψα ένα φοβερό τόπο. Είναι πανέμορφο το Λεωνίδιο και συνέχεια ανακαλύπτω καινούργια πράγματα. Τι άλλο δικό σας έργο μπορούμε να δούμε εκτός από το εκλεκτό που έχουμε δίπλα μας εδώ στο χώρο του γυμνασίου? Στη διπλανή αίθουσα έχω μία εγκατάσταση στο οποίο ερχόμενη στο Λεωνίδιο άνοιξα σε ντούκια και ψάξαμε, φωτογραφίσαμε τα χαλιά τα παλιά της γιαγιάς, των γιαγιάδων και ψάχνα τα μοτίβα τους για να δω σε μία έρευνα και σε μία καταγραφή. Και βρήκαμε αυτό το σχέδιο, το οποίο υπήρχε σε χαλί, αλλά υπήρχε δυσκολία να μεταφραστεί σε σχέδιο για να συνεχίσουν να το αναπαράγουν. Οπότε μαζί με τις κυρίες κάτσαμε και το βγάλαμε πάλι σε σχέδιο. Και το σχέδιο συνήθως το σημειώνουμε με χ στο χαρτί. Οπότε εγώ παίρνοντας αυτό το χ, σκέφτηκα τα χ που χρησιμοποιούμε στους αρμούς για τα πλακάκια, τα διαχωριστικά για τα πλακάκια. Πήρε αυτά τα πλαστικά χ, τα χρωμάτισε και ξαναδημιούργησε ένα ιδιότυπο μοσαϊκό στο πάτωμα, γιατί πάντα υπάρχει η σχέση της ύφανσης και του μοσαϊκού. Από τα προχριστιανικά χρόνια ταξιδεύανε στην Ανατολή, όπου είχαν ωραία υφαντά χαλιά, τα βλέπανε και τα φέρνανε στην Δύση και τα δημιουργούσαν ως μοσαϊκά. Και το ανάποδο, βλέπανε ωραία σχέδια στα μοσαϊκά και τα υφαίνανε στην Ανατολή. Οπότε αυτή η σχέση των δύο ήταν από πάντα προϋπήρχε και με αυτόν τον τρόπο ήθελα να μεταγράψω το αποκωδικοποιημένο σχέδιο σε ένα άλλο υλικό στο χώρο. Και έτσι έγινε αυτό το μοσαϊκό που βλέπετε. Το εφήμερο του μοσαϊκού σας γοητεύει ή σας απογοητεύει? Με τρομάζει. Στην αρχή ήμουν πολύ ενθουσιασμένη να το αφήσουμε στο χώρο να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Όταν το βλέπω όμως και καταστρέφεται, μου πήρε ώρες να το φτιάξω και πονάει. Αλλά έχει το ενδιαφέρον. Έχει το ενδιαφέρον. Στο Παλαιό Γυμνάσιο επίσης η καλλιτέχνης Μαρία Βαρελά δίδαξε την τεχνική της καλαθοπλεκτικής. Στο εργαστήριο οι συμμετέχοντες δημιούργησαν το δικό τους αντικείμενο, χρησιμοποιώντας ως πρώτη ύλη το λεξικό της τσακώνικης διαλέκτου, δημιουργώντας καθίς το δικό του κοϊθονάτσι, που στην τσακώνικη σημαίνει καλεθάκι. Το Melly Jazz Festival 2022 Reunion φιλοξένησε μια ξεχωριστή εκπαιδευτική δράση επαυξημένης πραγματικότητας υπό την αιγίδα του Αρχείου Τσακωνιάς. Στον όμορφο φυσικό χώρο του Λεωνιδίου και με γλωσσικό όχημα την τσακώνικη γλώσσα δημιουργήθηκε ένα παιχνίδι κρυμμένου θησαυρού. Οι Τσακώνοι Μελετητάδε, μια μικρή ομάδα από μαθητές και μαθήτριες του Αρχείου Τσακωνιάς, μελέτησαν και τίμασαν γρίφους και δοκιμασία στα τσακώνικα, κρυμμένους σε ξεχωριστές τοποθεσίες και που όλα μαζί οδηγούν στην έβρεση του θησαυρού. Στο αρχοντικό Τσούχλου, συναντήσαμε την ομάδα που προετοίμαζε πυρετοδός με πάθος, αγωνία και λαχτάρα το παιχνίδι, τυκλοφορούμενο το Φατέ Πεχάτε, και είχαμε την ευκαιρία να κλέψουμε λίγες ματιές από την προετοιμασία τους, αλλά και από το χρόνο της κυρίας Αγγελικής Πολίτη, εκπαιδευτικός με ειδική στις νέες τεχνολογίες για την εκπαίδευση και επιστημονική υπεύθυνη για τη δράση. Κάποιοι λένε ότι γίνεται χρυσά. Παντρεύει τη μονάχα του κόρη, αλλά ο άρχοντας, πώς αρχίζει να μην ξεχνάει. Μην πιάσετε την κουβέντα. Οριστείτε σε τρεις υποομάδες, αναστόχου, το λέει εδώ πέρα η Λιάννα. Κινηθείτε γοργά σε διαφορετικά σημεία, συλλέξτε πληροφορίες. Ενωθείτε, συνεργαστείτε, περάστε τις δοκιμασίες και λύστε τον γρίφο. Προσοχή, ο γρίφος είναι κρυμμένος στα δύο, ενώστε τα κομμάτια του. Παντελή, έχεις λάθος εδώ, μας έχεις δώσει άλλη πίστα. Α, ναι. Λέει, ο γρίφος είναι κομμένος στα δύο. Είναι, ο γρίφος είναι κομμένος στα δύο. Το διαβάσαμε όλοι. Ναι, είναι κομμένος στα δύο. Και μας το δώσουμε. Όχι αυτό, έχει εκεί αυτό. Εδώ είστε, εδώ, εδώ. Εντάξει, αυτό, αυτό και αυτό. Το άλλο που έχει εκεί, όχι, είναι αποστολή τρίτη. Αυτά έχουν εκεί. Ναι, να διαβάσουμε εγώ τι λέει. Αποστολή πρώτη. Πήγαινε στην αυλή του πύργου του Σκαλιώτη. Βρες τον Οριάτη που μοιάζει όμοιος γίγαντας. Στην αυλή. Ωραία, είμαστε εδώ, τον βρήκαμε. Ψάχνετε να βρείτε τον Οριάτη. Κάποτε, να ξέρεις, να πάμε στο γίγαντα που
Κάποτε να ξέρεις τους τσάκωνες τους λέγανε και τους στρατήλες. Οπότε, άκουσε. Πάμε στο γιγαντελή. Είναι η ιστορία του. Εμείς πάμε αλλού όμως. Εδώ είναι γιγαντελή. Γίγαντα. Είμαστε πάρα συνθήματα. Άρα, γιγαντελή. Πες το πάλι το πρώτο. Καούρε κολτάκα τε καμπζία. Τι απαντάτε? Καούντε ρέκα με νιούμου. Καούντε ρέκα με νιούμου. Να έτσεκα. Μετά. Τσέτε. Τσέτε φέ. Τσέτε θέντε όρεγι πεκάνατε. Εμε θέντε να μάθουμε για τον τσέα νιούμου. Άλλε νιούμου. Για τον. Για τα τσέα. Για τα τσέα. Έντανε ένι του τσικαλιώτη. Για εσείς εκεί. Εκιού. Εκιού ο... Ο Τσικαλιώτη. Ο Τσικαλιώτη νιωφιάκα το 1808. Mm-hmm. Έντανε τα τσέα. Έντανε. Πετεωρούντε μέχρι τάνταν. Από πά, ο πόρε ο τσέ, τα καμάρα, σε τε θέλει. Γιατί είναι τόσο ατσέ. Είναι ατσέ γιατί ίδια οι παρούντε οι Τούρκοι. Και οι πειρατέ. Και οι πειρατέ από τα θάσα. Και για οι ψαφίντε να ρέσουν. Για οι ψαφίντε να ρέσουν. Να βρούνε. Να ρέσουν το... Του παράδε. Το θησαυρό. Το θησαυρέ. Όβητος θα τσακώνει κάτι. Θυμίσω ότι το σύνδε προφέρεται. Και το κυνήγι ξεκίνησε. Πώς δηλαδή οι κάτοικοι που ζούσαν εδώ, εάν έρχεται κάποιος εξωτερικός εισβολέας, ένας πειρατής, ας πούμε, ένας επιδρομής, πώς προφυλάσσονται, το πρώτο. Το πρώτο είναι ο πύργο. Ο πυργίσκο. Είναι ο παπέρε. Ο πυργίσκο, που έβλεπε έξω. Εκεί, ναι, και ο Ρου Τάτσου, σε εκεί έχουν πολεμίστρε. Είναι, αν ξεκάξετε, θα σωράτε. Ναι, 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 θα το δούμε. Μετά, από τον πυργίσκο ναι. Έχουμε. Είναι άξια μάντρα. Η μάντρα είναι πολύ μεγάλη, πολύ ψηλή, για να μην μπορούν να μπαίνουν μέσα εισβολής. Ο πόρε, ενέχου αμπάρε. Πίσω από την πόρτα έχει δύο σιδερένια αμπάρε. Που κλείνουν τις πόρτες. Ναι. Συμφωνεί. Όποιοι εκεί όρεγοι φτάσουν και εκεί προσπαθούν να παϊτάνουν. Να πάνε πάνω. Ναι. Έρθει η σκάλε, ίδια η από πάτσα, από γη, ίδια η φαντάνου μερία. Στην πάνω μεριά. Λίγο. Ένα σκαλί, το τρίτο πριν το τέλος, είναι πιο στενό και πιο ψηλό. Ούτως ώστε όταν ερχόταν κάποιος ξένος που δεν τον ήξερα, τον έσπρωχνε με το δάχτυλο και έπεφτε. Ναι. Γιατί δεν είχε υπολογίσει ότι το σκαλί είναι ψηλό και στενό. Αποστολή 3. Διάβασα. Πρέπει την πορεία σου, λύστε το γρίφο, έρεσε την απορία τι, λίου εν το γρίφο. Τα λέμε καλά, τα λέμε καλά. Οριάτε. Είμαστε όλοι πάνω στον πύργο. Έρεσε την απορία τι, λίου εν το γρίφο. Μισό λεπτάκι, ακούστε λίγο, ακούστε λίγο η ομάδα, ακούστε λίγο, πάμε. Έρεσε την απορία τι, λίου εν το γρίφο. Βρες την πορεία σου και λύστε το γρίφο. Και ο θησαυρός βρέθηκε.
Ταξιδεύουμε στο Μελιτζάζ, στα σοκάκια και τις πλατείες, στα 200 ετών αρχοντικά και τα πυργόσπιτα του Λεωνιδίου Αρκαδίας. 9 χρόνια Μελιτζάζ γεμάτα συναυλίες, από τζάζ και βαλκανικές μουσικές μέχρι ροκ και παραδοσιακά, εκθέσεις σύγχρονης τέχνης, φωτογραφίας, αφίσας, κεραμικής, ζωγραφικής, κινηματογραφικές προβολές, εργαστήρια, μαθήματα χορού, τσακώνικης γλώσσας, τσακώνικης υφαντικής, προφορική ιστορία, περιήγηση και ξεναγήσεις, γνωριμίες με διάφορους πολιτισμούς της Μεσογείου και του κόσμου, αρχιτεκτονική και άνοιγμα παραδοσιακών κτιρίων, τοπικές γεύσεις, γαστρονομικές απολαύσεις και κεράσματα με βάση την τσακώνικη μελιτζάνα και τις λιχουδιές της περιοχής. Φτάνοντας ο επισκέπτης στο Λεωνίδιο και στο φεστιβάλ, τον υποδέχονται οι γυναίκες του συλλόγου σε μια γευστική και ευωδιαστή τσακώνικη γωνιά με διάφορα προϊόντα. Έκθεση τοπικών και παραδοσιακών προϊόντων με γεύσεις και κεράσματα. Χαμογελαστές κυρίες που τηγανίζουν μελιτζάνες μπροστά στα μάτια των επισκεπτών, ετοιμάζουν καλούδια με βάση τη μελιτζάνα και με αστήρευτο κέφι προσφέρουν πιάτα γεμάτα παράδοση και γεύση σε όλους. Στα περίπτερα και τους πάγκους που εκτείνονται σε όλο τον κεντρικό δρόμο του Λεωνιδίου, βιβλία, κοσμήματα, χειροτεχνίες, παραδοσιακά προϊόντα και νοστιμιές δεν αφήνουν κανένα ασυγκίνητο. Το Μελιτζάζ είναι ένα φεστιβάλ που συνδυάζει μαγικά τη μουσική με τη γαστρονομία. Στις γευστικές διαδρομές του Μελιτζάζ 2022, η σεφ Ελένη Αλιφέρη δημιούργησε γεύσεις με σύγχρονη ματιά, με βάση τα παραδοσιακά προϊόντα και τη γαστρονομία του Πάρνωνα, ενώ ο Γιώργος Πίτας μίλησε για τις γαστρονομικές κοινότητες. Η χρήση των αρχοντικών με τη φιλοξενία δράσεων του Μελιτζάζ είναι ο καλύτερος τρόπος για την ανάδειξη της ιστορίας. Ένας αξιοσημείωτος χώρος και ο πύργος Τσικαλιώτη ή αρχοντικό Τσικαλιώτη, ένα ιστορικό διατηρηταίο μνημείο που κατασκευάστηκε το 1808 πάνω σε παλαιότερες θεμελιώσεις. Το 1960, ο τότε δήμαρχος Τηλιανός Μερικάκης, αναγνωρίζοντας την ιστορική αξία του κτηρίου αυτού, το αγόρασε για λογαριασμό του Δήμου. Ο πύργος Τσικαλιώτη είναι μια πέτρινη κατασκευή με βυζαντινές επιρροές, διόροφο κτίριο σχήματος γάμα, χαρακτηριστικό των τσακώνικων σπιτιών. Είναι το πιο καλοδιατηρημένο προεπαναστατικό αρχοντικό ολόκληρης της Πελοποννήσου. Η κατασκευή του και η οχύρωσή του δικαιολογούν τον χαρακτηρισμό του ως πύργος, αλλά η χλειδί και η πολυτέλεια που είχε δικαιολογούν επίσης τον χαρακτηρισμό του ως αρχοντικό. Σε αυτό το αρχοντικό φιλοξενήθηκε η έκθεση σύγχρονης ζωγραφικής του γερμανού καλλιτέχνη Christian Lake Well, Lake Paintings Made in Leonidio. Η έκθεση παρουσιάζει πίνακες του καλλιτέχνη σε καμβά και ξύλο με διαφορετικές θεματικές και τεχνικές, τους οποίους δημιούργησε κατά την τελευταία πενταετία στο Λεωνίδιο και την Πραγματευτή.
Στο Λεωνίδιο, αναρριχητικός τουρισμός είναι σημείο αναφοράς και καθημερινότητας των κατοίκων. Σχολεία αναρρίχησης για μικρούς και μεγάλους και ο κόκκινος βράχος αναμένει κάθε τολμηρό για νέες περιπέτειες. Κάτω από τον περίφημο αυτό βράχο στήθηκε για τις ανάγκες δράσεων εναρμονισμένος στο Μελιτζάζ ο τείχος που υποδέχεται γνώστες και φιλοπερίεργους για την πρώτη δοκιμαστική αναρρίχηση. Ο κύριος Ιωάννης Μεταξωτός από το Σύλλογο Φυσιολάτρες Ορειβάτες Σπηλαιολόγοι Λεωνιδίου μας εξήγησε περισσότερα. Κύριε Μεταξωτέ, μιλήστε μας λίγο για την ιστορία αυτού εδώ του τείχου που έχει και όνομα από ό,τι μαθαίνουμε. Πώς τον λένε? Αυτό ακριβώς. Έχει και όνομα, το λένε Μελιτζάνο. Είναι Μελιτζάζ, Μελιτζάνος. Είναι συνδεδεμένος άρρηκτα. Συμμετείχε πρώτη φορά το 2013 στο Μελιτζάζ τότε. Αυτό έχει έρθει ο τείχος. Είναι η συνέχεια από το Αναρχητικό Πάρκο Λεωνιδίου και είναι στοιχείο του Αναρχητικού Πάρκου Λεωνιδίου. Εμείς έχουμε αναλάβει να το συντηρούμε, να το αποθηκεύουμε και όταν χρειάζεται σε κάποιες εκδηλώσεις συμμετέχει ο τείχος. Ο τείχος συμμετέχει και τα παιδιά μπορούν να συμμετέχουν σε αυτό ή τα μεγαλύτερα παιδιά δωρεάν, έτσι? Φυσικά δωρεάν. Mm-hmm. Είναι και σε άλλους δήμους να πάμε ή μακρύτερα από εδώ ή κοντινά, σε όμορους δήμους ή μακρύτερα, είναι όλα δωρεάν, έτσι. Η αναρρίχηση, αυτό που κάνουμε εμείς, το κάνουμε γιατί, για την ανάπτυξη της αναρρίχησης, έτσι, τη διάδοση και τα παιδιά να σκαρφαλώσουν, να μάθουν ότι υπάρχει εξωτερική πίστα, αυτή έτσι λέγεται, είναι εκπαιδευτική πίστα, ο Μελιτζάνος, και σκαρφαλώνουν έξω. Σαν το Μελιτζάνο, έτσι, εξωτερικές εκπαιδευτικές πίστες εδώ στο Λεωνίδιο υπάρχουν ή για να εκπαιδευτεί ένα παιδί σε αναρρίχηση πρέπει να ανέβει στο βουνό? Κοιτάτε, για να εκπαιδευτεί τώρα κάποιος ή ένα παιδί είναι ακόμη πιο δύσκολο να εκπαιδευτεί και να το πας κατευθείαν στο βουνό, έτσι. Χρειάζεται να κάνει μια αρχή. Καλό θα ήταν να έρθει και σε αυτή την πίστα, ναι, γιατί όχι. Εμείς αυτή λειτουργούμε. Έχουμε μια ομάδα από τώρα 8 κορίτσια. Φανταστείτε ότι κάποιοι γονείς έχουν καταλάβει το όφελος της αναρρίχησης, γιατί έχουμε και αναρρίχηση. Και έχουμε μια ομάδα από κορίτσια, είναι 8 κορίτσια και 2 αγόρια. Αυτό είναι καλό, γιατί κάποιοι νέοι από εδώ ντόπιοι θα ασχοληθούν έστω με αυτό το άθλημα, που είναι καλό και θα τους δώσει. Ο τείχος λοιπόν είναι εκπαιδευτικός και μπορεί να σκαρφαλώνουν και έτσι πρέπει να ξεκινούν στον τείχο, να μάθουν να στείνονται, να μάθουν να δουλεύουν, να κατεβαίνουν ραπέλ. Το προ είναι μια διαδικασία που θα την αποκτήσουν εδώ. Τα βράχια είναι μια εμπειρία όμορφη κι αυτή, αλλά είναι το επόμενο στάδιο. Ξεκινάμε λοιπόν με στον τοίχο αναρρίχηση και πηγαίνουμε μετά στα βράχια. Τα κορίτσια που λέμε πηγαίνουν και στα βράχια ασχολούνται. Εδώ είναι όλα σε έναν τοίχο, να μου λύσετε απορίες προσωπικές τώρα. Είναι όλα μελετημένα στην απόσταση που πρέπει να είναι. Τοποθετείτε τυχαία γιατί τυχαία είναι και η φύση. Τα σχήματά τους είναι επίσης τυχαία γιατί τυχαία είναι και η φύση. Πώς δομείται ένας τοίχος? Συγκεκριμένα η κάθε χούφτα τη λέμε. Α, χούφτα. Mm-hmm. Ναι. Ανάλογα τι θέλουμε να φτιάξουμε. Αν θέλουμε να φτιάξουμε κάτι δύσκολο, έτσι τα συναρμολογούμε, δεν είναι τίποτα τυχαίο. Τα συναρμολογούμε και μπορούμε και λειτουργούμε. Και το κάθε πιάσιμο, δεν είναι μόνο το πιάνουμε εδώ, έχει και πιασίματα τέτοια. Δηλαδή, εμείς δείχνουμε εδώ στα κορίτσια ή στα παιδιά ότι μπορεί να το πιάσουμε, να κάνουμε και αντιστήριξη εδώ. Έχει πολλές λειτουργίες το πιάσιμο. Εσείς μπορεί να το βλέπετε έτσι, αλλά είναι και πάτημα. Αλλά μπορεί να πατήσει και εδώ, έχει κόντρες. Γενικά δεν είναι τυχαία. Το στείνουμε ανάλογα τι θέλουμε να φτιάξουμε και αυτά βασικά έχει πολλά. Πείτε μου λίγο για το σύλλογο. Το σύλλογο στον οποίο ανήκετε είναι ο τίτλος. Ο τίτλος είμαστε σπηλαιολόγοι, ορειβάτες, κοινούρια, σοκ. Mm-hmm. Γιατί έχει σημαντικά σπήλαια σπηλαιολόγοι εδώ, πάρα πολύ όμορφα. Έχουμε κάνει το 2017 και τη Βαλκανική Συνάντηση. Τη Βαλκανική Κατασκηνωτική Συνάντηση στο γήπεδο με μεγάλη επιτυχία. Ήρθαν ξένοι, γνωρίσαν τα σπήλαια, δηλαδή έχει τη δυνατότητα να στηρίξει και σπηλαιολογικά ο τόπος, εκτός από την αναρρίχηση. Είμαστε σπηλαιολόγοι, αναρρίχτες, ορειβάτες. Ορειβάτες, σπηλαιολόγοι κοινουρίας, έτσι. Mm-hmm. Κοινουρία είναι η βόρεια-νότια κοινουρία. Εμείς είμαστε σε όλο αυτό. Ας πούμε λοιπόν ότι κάποιος εκπαιδεύτηκε, ας πούμε ότι έχει φτάσει στα βουνά, είναι πολύ καλά εκπαιδευμένος, ίσως είναι επισκέπτης από το εξωτερικό, που μαθαίνουμε ότι έχετε πολλούς τα τελευταία χρόνια. Μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια για αυτό το περίφημο αναρχητικό πάρκο Λεωνιδίου, γιατί νιώθω ότι είναι ένας άνθρωπος απέναντί μου που είναι γνώστης του αναρχητικού πάρκου, των μονοπατιών, των διαδρομών, δεν ξέρω πώς θα αποκαλείτε.
Το αναρχητικό πάρκο είναι πολύ σημαντικό για τον τόπο, προσφέρει ειδικά το χειμώνα, όπως είπαμε, είναι χειμερινός προορισμός και στην Ελλάδα μετά την Κάλυμνο είναι το Λεωνίδιο, έτσι. Φανταστείτε ότι η Κάλυμνος είναι παγκόσμιος προορισμός, αμέσως μετά είναι το Λεωνίδιο. Δύσκολα θα γίνει κάποιο άλλο προορισμός στην Ελλάδα, γιατί έχει πολύ όγκο από βράχια κατάλληλα για να ρίξει. Okay, και να γίνονται προσπάθειες καλές στην Ελλάδα και μακάρι να γίνονται. Απλά έχουμε δουλέψει πολύ πάνω σε αυτό, εθελοντικά άνθρωποι, και έχουμε προσφέρει πάρα πολλά. Δηλαδή ανοίγουμε διαδρομές, ανοίγουμε μονοπάτια, γιατί όλα αυτά για να στηθούν δεν είναι ότι πάει όλο σκαρφαλώνει. Πρέπει να καθαρίσει το βράχο, να βάλει τα βίσματα, κάποια πράγματα που τα βίσματα που σκαρφαλώνει. Δηλαδή έχει εδώ σκαρφαλώνει άλλος. Δεν πηγαίνει και σκαρφαλώνει στο βράχο. Όπου θέλει, πρέπει να είναι πιστοποιημένη εντός εισαγωγικών η διαδρομή. Παίρνει τον οδηγό. Αυτό είναι το ευαγγέλιο του αναρριχητή. Μάλιστα. Παίρνει αυτό, έχει τα πάντα μέσα από διαδρομές. Έχουν τα αναρριχητικά πεδία. Ένα αναρριχητικό πεδίο μπορεί να είναι 10, 20, 30, 50 διαδρομές. Το αναρριχητικό πεδίο έχει όνομα. Όνομα έχουν και οι διαδρομές στο κάθε αναρριχητικό πεδίο. Έχουν βαθμούς δυσκολίας, ακριβώς αυτό. Έχουν βαθμούς δυσκολίας που παίρνει ο άλλος, κοιτάει, εγώ σκαρφαλώνω 5C, 6α και λειτουργεί. Λέει και κάποιες πληροφορίες μέσα. Όλα αυτά γίνονται γιατί πρέπει να έχει κάποια ασφάλεια, έτσι. Mm-hmm. Όλα αυτά του δίνουν ασφάλεια, ακολουθάει τα μονοπάτια που του λέει εδώ μέσα. Το αναρριχητικό πάρκο έγινε, καταρχήν από κάτι. Να το πω και αυτό, γιατί πρέπει. Αναρρίχηση στο Λεωνίδιο δεν έγινε τώρα. Υπήρχε η δραστηριότητα της αναρρίχησης ήρθε από 1986-87, παλιά χρόνια. Ήρθαν κάποιοι αθλητές αναρρίχητες και δουλέψαν στο βράχο και φτιάξαν διαδρομές. Δώσανε μια πρόταση στον τότε Δήμο, επειδή τότε θεωρούμε 86-87 τρελή. Τους βλέπανε εδώ, εντωμεταξύ πέσανε σε μια περίπτωση, σκαρφαλώνανε το Πάσχα. Το Πάσχα εδώ ρίχνε δυναμίτες και μείνανε, διανυκτερεύσανε σε μια σπηλιά. Αυτά τα λέγανε οι ντόπιοι, εγώ τα άκουγα, αλλά έχει καταγραφεί αυτό σε ένα περιοδικό. Αυτό όλο που λέω τώρα, για τότε, 86-87, η καταγραφή είναι σε ένα περιοδικό. Αυτή την είχα, εγώ το γνώριζα. Τέλος πάντων, έγινε από τότε λοιπόν, δεν έγινε τώρα. Ναι, απλά ναι, τώρα το 2011. Και μετά το 2013 ξαναεπανήλθε η αναρρίχηση, ζωντάνεψε μετά από πόσα χρόνια και πραγματικά έγινε μια καλή προσπάθεια από όλους και λειτουργήσε. Mm. Μακάρι να παραμείνει, μακάρι να το φροντίσουμε. Είναι πολύ σημαντικό, δεν είναι μόνο ότι αναπτύσσεις κάτι, είναι να το φροντίζεις. Να ξέρουμε ότι είναι πολύ σημαντικό μέσα στην ανάπτυξη να βάλουμε και τη φροντίδα και την αγάπη μας για τον τόπο. Για όλους, όχι για μερικούς. Είναι σημαντικό αυτό. Αν γίνουμε τώρα κάτι. Εγώ, εσύ, δεν πάει. Όλοι. Υπάρχει για όλους. Είναι μαγικό. Είναι όλοι μαζί, είναι σαν την αναρρίχηση. Ότι πρέπει να προσέχεις και τον μπροστά σου και τον πίσω σου. Μόνος σου μπορεί να μην φτάσεις. Με την παρέα όμως την κατάλληλη, θα ανέβεις στην κατάλληλη κορφή. Ακριβώς. Γιατί εσύ μπορεί να σκαρφαλώνεις, ο ασφαλιστής σου πρέπει να σε ασφαλίζει. Αν κάνει λάθος, εσύ έπεσες. Αυτός είναι κάτω. Ναι. Δεν τα αλλάζει. Υπάρχει αλληλεγγύη. Μακάρι να υπάρχει. Να συνεχίσει να υπάρχει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε μία από τις μουσικές βραδιές του Μελιτζάζ ακούσαμε την μπάντα The Storyville Ragtimers. Η μπάντα δημιουργήθηκε το 2015 με κοινές αναφορές στην αγάπη των μουσικών για τη Νέα Ορλεάνη και τη μουσική των αρχών του 20ου αιώνα.
Ξεσηκωτική υπήρξε και η παρουσία της Ίντρα Κέιν στον κεντρικό δρόμο του Λεωνιδίου. Η soul funk queen της χώρας, Ίντρα Κέιν, με τον παραγωγό MCD Δημήτρη Κρητικό, με απόλυτα καλοκαιρινή διάθεση, μας χάρισε ένα δροσερό και ανέμελο βράδυ με μουσικά ακούσματα pop, soul, funk, R&B, jazz, disco και hip hop, εξυμνώντας τη χαρά και καλώντας μας σε χορό. Ένα διαφορετικό μουσικό ταξίδι ζήσαμε από τον Κόσλι, έναν ταλαντούχο μουσικό που βασίζεται στον αυτοσχεδιασμό τόσο στη μουσική όσο και στους στίχους, δημιουργώντας ένα μοναδικό φρέσκο μείγμα με conscious hip-hop, lo-fi, jazz, blues στοιχεία. Λίγο πιο δυνατά το θέλω. Αι, σίγουρα ο ερωτευμένος δεν γελά μόνο. Λένε η αγάπη πονάει, μα δεν γεννά πόνο. Καθώς τα γράφω αυτά πονάω, φαίνεται πως ακουμπάω θέματα που απαιτούν χρόνο. Αι, το αίμα βράζει, η σκέψη στο μυαλό αδειάζει, δεν με πειράζει. Είπα, το αίμα βράζει, καθώς η φωνή ανεβάζει τόνο, δεν με πειράζει. Το μυαλό αδειάζει, οι σκέψεις φεύγουν και επιστρέφουν, κάνουν άζι. Μα ποιον τον νοιάζει, μα ποιον τον νοιάζει, μα ποιον τον νοιάζει. Το μουσικό ταξίδι του Μελτζάζ είχε για την Αλκέντο Folk Bank, που γεννήθηκε το 2018 από 6 πεπειραμένους και ήδη καταξιωμένους μουσικούς. Με μουσικά χρώματα σαν τα φτερά της Αλκιόνης, με νέο ήχο και τολμηρές προτάσεις σε γνώριμα και άγνωστα τραγούδια που προέρχονται από τις λαϊκές μουσικές του κόσμου, με μουσικές διαδρομές από τον Βασίλη Τσιτσάνη μέχρι και τον Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, από την Θράκη μέχρι την Ιρλανδία και από το Ισραήλ μέχρι τα Βαλκάνια, ακόμα και εκεί που η Οθωμανική Λόγκα συναντά τις καντάτες του Μεσαίωνα και της Αναγέννησης. Γιατί για τους Αλκέντο οι μουσικές έχουν πατρίδα, αλλά δεν έχουν σύνορα. Πρωτότυποι ήχοι που σε ταξιδεύουν, ήχοι με ούτη και ψυχή όπως πρεσβεύει η Βάσια Βουγιουκλή και η ομάδα της, μας ταξίδευσαν και αυτοί μουσικά σε Ανατολή και Δύση. Η μουσική τους ακροβατεί ανάμεσα στο σμυρναίκο τραγούδι, τη τζάζ και τη σύγχρονη μουσική δημιουργία. We'll be right back.
Το πολυήμερο ταξίδι μας στο Μελιτζάζ ήταν μια εμπειρία που ζωγράφισε στις ψυχές μας με τα πιο όμορφα χρώματα. Μουσική και γαστρονομία σε απόλυτη ισορροπία. Σύγχρονο και παραδοσιακό σε απόλυτη συνεργασία. Αρχοντόσπιτα και δρόμοι έδωσαν την απόλυτη φιλοξενία. Τέχνη των χεριών και τέχνη του μυαλού με τον απόλυτο παρανομαστή, την καρδιά. Την αγάπη για δημιουργία, το πάθος για μουσική και γευστικές εκρήξεις. Και το Μελιτζάζ μας απέδειξε πως η ζωή είναι ταξίδι.